Τι σημαίνει για σένα ο αθλητισμός? Νομίζω ότι αν πρέπει να συμπυκνωθεί σε μία λέξη είναι αφοσίωση. Έχει να κάνει με τη στοχοθεσία, ιεράρχηση, προσανατολισμό, συστηματική καθημερινή δουλειά και ένα αποτέλεσμα. Πότε άρχισε η σχέση σου με τον αθλητισμό? Νομίζω ξεκίνησα στα 4 στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στην Ενόργανη. Μετά γύρισα διάφορα αθλήματα και κατέληξα στο Στίβο, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Είναι μαγεία να δουλεύει με μικρά παιδιά. Τα βλέπεις να εξελίσσονται, να εξελίσσουν τις ικανότητές τους και με λίγα λόγια βάζουμε τα θεμέλια για να αναπτύξουν τη σωματική τους, την ψυχική τους και την πνευματική τους υγεία. Η χαρά του αθλητισμού και η επιδίωξη ώστε να ασχοληθούν με τα αγωνίματα του Στίβου κρύβουν πραγματικά μια μαγεία. Μια μαγεία που γνωρίζοντάς τη στα παιδιά έχουν να κάνουν με τη φυσική δραστηριότητα, το τρέξιμο, το άλμα, τα οποία είναι ανάγκη για τους ανθρώπους. Προσπαθούμε να ανταμείσουμε τα παιδιά σε αυτές τις διαδικασίες ώστε να τα αγαπήσουν και παράλληλα μεγαλώνοντας, εάν κάποια παιδιά μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό θα τον κάνουν, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να γίνουν πραγματικοί φιλάθλοι, να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να τους ακολουθεί ο αθλητισμός σε όλη τη ζωή, γιατί ο αθλητισμός πραγματικά είναι μια πανανθρώπινη αξία, θα τη χαρακτηρίζω εγώ. Ως προπονήτρια Στίβου, πόσο σημαντικό είναι τα μικρά παιδιά σήμερα να ασχολούνται με τον αθλητισμό? Είναι απαραίτητο, δεν είναι απλά σημαντικό για την κινητική τους ανάπτυξη, τις κινητικές τους δεξιότητες, ακόμα και την ψυχολογική τους βελτίωση. Τα πρώτα μηνύματα που λέω εγώ στα παιδιά, στους αθλητές μου, να έχουν υπομονή, επιμονή και να αγωνίζονται για να κατακτήσουν τους στόχους τους. Ο αθλητισμός έχει πάρα πολύ βασικά στοιχεία σε όλη την αγωγή και την διαμόρφωση και του παιδιού και της προσωπικότητας. Σε μικρότερες ηλικίες έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Από εκεί και πέρα είναι τα προφανή. Σωματική υγεία, ψυχική υγεία, ισορροπία. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, ακόμα και στο πώς κοινωνικά μπορεί να λειτουργήσει ένα άτομο. Πόσο δύσκολο είναι όμως και σήμερα να μπορέσει κάποιος να αθληθεί? Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα τους οικονομικούς παράγοντες. Κάποιος γονέας προτιμά και έχει προτεραιότητα να στείλει το παιδί του στα αγγλικά αντί να το πάει να αθληθεί. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι συνθήκες των αθλητικών χώρων που πολλές φορές είναι ακατάλληλοι. Είπαμε ότι ο αθλητισμός έχει γίνει εμπόριο. Όταν δεν υπάρχει κρατική μέρημνα, όταν πρέπει το παιδί να πληρώσει για να αθληθεί και είναι απαγορευτικό από τις οικογένειές τους, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να... Χώροι υπάρχουν? Πολύ λίγοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν γίνεται με οργανωμένο τρόπο. Από τα σχολεία για παράδειγμα ή και τα αθλητικά σωματεία έχουν πολύ σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους. Οι συνδρομές αποτελούν ένα κριτήριο που μπορεί κάποιους ανθρώπους να τους αποκλείουν αναγκαστικά. Ειδικά στο χώρο της Αθήνας και σε χώρους μεγαλοπόλεων όπως ζούμε εμείς σήμερα, τα παιδιά μένουν συνεχώς μέσα σε ένα διαμέρισμα. Παίρνουν το αυτοκίνητο για να πάνε σχολείο, παίρνουν το αυτοκίνητο για να πάνε μια βόλτα. Ο αθλητισμός τους δίνει πραγματικά το κίνητρο ώστε να μπορέσουν να βγούνε. Η καταπίεση αυτή που νιώθουν μέσα σε ένα διαμέρισμα στην ψυχολογία τους την απελευθερώνουμε μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη διάθεση για ζωή. Μαθαίνουν να ζούνε μέσα στον αθλητισμό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και τόσο έντονη καλλιέργεια της αθλητικής κουλτούρας ή και αν γίνεται ίσως με στρεβλά πρότυπα. Οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο, σύντομα ότι δεν υπάρχουν και αρκετοί ελεύθεροι χώροι που να μπορεί κάποιος να το κάνει πρωτοβουλιακά και δεν συζητάμε βέβαια για παιδιά, γιατί ούτως ή άλλως ο αθλητισμός θέλει και καθοδήγηση. Θέλει δηλαδή και κάποιον συστηματικά να παρακολουθεί αυτό που κάνεις προκειμένου να αναπτύξεις δεξιότητες για κάτι συγκεκριμένο.
Γι' αυτό το διαχώρισα πριν από την άσκηση. Αυτό είναι πολυεπίπεδο. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος εύκολα. Θέλει οργάνωση και θέλει και υποδομές. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα ελεύθεροι χώροι? Γιατί όλα πλέον είναι εμπόριο. Πολυκατοικίες, να φτιάξουμε σπίτια, να πουλήσουμε σπίτια, χρήματα, τα πάντα. Ο άνθρωπος σε δεύτερη μοίρα. Πώς θα χαρακτήριζες τις αθλητικές υποδομές σε ένα δήμο όπως ο Δήμος των Αθηναίων? Είναι ανεπαρκής για τον κόσμο που αυτή τη στιγμή ζει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για τα παιδιά για να παίξουν. Για τα παιδιά, πόσο μάλλον και για τους ενήλικες. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν κάποιες εγκαταστάσεις ήδη υπάρχουσες, ακόμα και να καταφέρουμε να ανοίξουμε νέα γήπεδα και νέους χώρους για να αθλούνται τα παιδιά. Γενικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σχολεία σε αυτή τη δουλειά. Θα μπορούσαν, όπως και το γήπεδο εδώ που είμαστε, να είναι πολύ πιο καλά συντηρημένο για να μπορεί κάποιος να αθλείται. Αλλά τέλος πάντων η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και δεν υπάρχει προτεραιότητα, δεν υπάρχει ιεράρχηση. Ακριβώς αυτό. Είπες ότι θα μπορούσαν. Γιατί όμως ενώ θα μπορούσαν δεν υπάρχουν? Γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός περιορίζεται, όχι ο αθλητισμός, ουσιαστικά περιοριζόμαστε στην ελάχιστη άσκηση που απαιτείται, προκειμένου κάποιος να είναι υγιής και κάπου εκεί σταματάει. Και η εικόνα που έχω και από τα παιδιά στο σχολείο είναι ότι δεν ιεραρχείται το κομμάτι της φυσικής αγωγής καθόλου. Δηλαδή η καλλιέργεια του ανθρώπου και από αυτή τη σκοπιά, όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και χειρότερη ή διαστρεβλώνεται. Θα μπορούσε όμως σε επίπεδο Δήμου για παράδειγμα ή και κεντρικά στο κράτος, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν χώροι, να υπάρξουν αθλητικά προγράμματα, αθλητικά πρωταθλήματα, ενίσχυση της δουλειάς που γίνεται στα σωματεία, στις γειτονιές, και αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Πέρα από το επίπεδο της πολιτείας σου, ο Δήμος, ένας Δήμος σαν την Αθήνα, θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στο να βελτιωθούν οι συνθήκες για άθληση των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας? Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κάποιους συλλόγους, να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις τους, να μειώσει το κόστος, τις συνδρομές που είναι απαγορευτικές για τις περισσότερες οικογένειες. Κάνοντας μία βόλτα στην περιοχή εδώ που είμαστε, στο Γαλάτσι, διαπιστώνουμε ότι είναι γεμάτο πολυκατοικίες, γεμάτο στενούς δρόμους. Οι χώροι άθλησης είναι πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή το παιδί πρέπει να μπει σε ένα αυτοκίνητο για να πάει κάπου. Τα παιδιά κάθονται 8 ώρες σε ένα θρανείο και διαβάζουν. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε στο διάλειμμα τους να εκτονωθούν και να μέσα από τον αθλητισμό να υπάρξουν άλλες αλληλεπιδράσεις, είτε κοινωνικές, ώστε να τα βοηθήσουν να συγκεντρωθούν στη συνέχεια λίγο περισσότερο στο μάθημά τους. Γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλά παιδιά τα οποία λέμε ότι είναι υπερκινητικά. Όχι, δεν είναι όλα τα παιδιά υπερκινητικά. Είναι η ανάγκη τους να δραστηριοποιηθούν και δεν μπορούν να το κάνουν σε έναν κλειστό χώρο. Τι συνέπειες έχει ιδιαίτερα για τα παιδιά η παντελής απουσία ενός οργανωμένου σχολικού αθλητισμού σήμερα στη χώρα μας? Αν ξεκινήσουμε από τις μικρότερες ηλικίες, που είναι η πολύ βασική δραστηριότητα, το παιχνίδι δηλαδή κτλ., άρα και ένα άθλημα σε παιδιά δημοτικού ή και από μικρότερες ηλικίες, νομίζω ότι μια βασική συνέπεια είναι η αδρανοποίηση, σίγουρα, η αδρανοποίηση, η σωματική. Υπάρχει μια νοθρότητα ακόμα που μεταφέρεται και στη σκέψη. Είναι σίγουρα η επιθετικότητα, δηλαδή ψυχικά, συναισθηματικά το παιδί δεν αναπτύσσεται έτσι όπως θα έπρεπε. Και αυτό οδηγεί σε διάφορες προβληματικές συμπεριφορές. Και προφανώς σε μεγαλύτερες ηλικίες, που παρόλα αυτά είναι μικρές, των εφήβων για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε και παρεκκλήσεις σε τελείως καταστρεπτικές ή βλαβερές συνήθειες, όπως είναι τα ναρκωτικά, που είναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι το αντίπαλο δέος των ναρκωτικών, είναι ο αθλητισμός. Αφενός γιατί όντως βάζει στόχους που σε βάζουν διαρκώς να γίνεσαι καλύτερο, να θέλει να βελτιώνεσαι και όχι να παθητικοποιείσαι και να καταστρέφεσαι. Και αφετέρου γιατί ο αθλητισμός κανονικά συνοδεύεται και με έναν υγιεινό τρόπο ζωής που αφορά και το σώμα και το μυαλό, οπότε τα ναρκωτικά δεν χωράνε σε αυτό, όπως δεν χωράνε και τα αναβολικά από την άλλη. Πώς ξεπερνιέται σήμερα ο φόβος κάποιου γονέα, αν το παιδί του θέλει να συνεχίσει στον αθλητισμό, ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρει αναβολικά? Καταρχήν νομίζω ότι αυτό
πρέπει να το αναλάβουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Πρέπει να μοιήσουμε τα παιδιά στον πραγματικό αθλητισμό και όχι στον αθλητισμό που στοχεύει μόνο στον πρώτο αθλητή. Η ενημέρωση είναι το πρώτο και το κυριότερο που θα πρέπει να γίνει και στους γονείς και στα παιδιά. Από εκεί και πέρα, επειδή δυστυχώς ο αθλητισμός έχει εμπρευματοποιηθεί, οι αθλητές είναι υποχείρια του αθλητισμού και αυτό κάποια στιγμή θα έπρεπε να σταματήσει. Αλλά μόνο το πρώτο πράγμα πιστεύω ότι είναι η ενημέρωση όλων. Μιλώντας για μαχητικά αθλήματα, μήπως είναι λίγο στριβλή η εικόνα που υπάρχει σήμερα για τη συγκεκριμένη κατηγορία αθλημάτων ή τεχνών? Γενικά έχουν πολύ μεγάλη πέραση αυτό το καιρό και σε πολύ μικρές ηλικίες. Σαφώς και είναι αθλήματα, έχουν όλες δηλαδή έχουν τη μεθοδολογία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα που απαιτούνται σε κάθε άθλημα. Όμως είναι αλήθεια ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στρέβλωση και από τους ίδιους τους ανθρώπους του χώρου αυτού, που μπορεί να το παρουσιάζουν ως απλά ένα σύστημα τεχνικών με σκοπό την επιβίωση ή μπορεί να χρησιμοποιείται πολλές φορές εναντίον φαινομένων όπως το bullying, που παραπέμπει λίγο σε νόμους ζούγκλας και κατά τη γνώμη μου κυρίως υποθάλπτουν και φασίζουσες νοοτροπίες, το οποίο προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό και τα ιδεώδη του. Αλλά τα μαχητικά αθλήματα σίγουρα είναι και είναι και πάρα πολύ απαιτητικά και σε επίπεδο συγκέντρωσης, πνευματικής διάβγειας και σε σωματική φυσική κατάσταση. Ο Πανελλήνιος είναι για μένα η αθλητική καρδιά της Αθήνας. Ένας πολύ μεγάλος χώρος με πολλές δυνατότητες, με τη δυνατότητα να καλλιεργεί γύρω στα 20 αθλήματα μέσα στις εγκαταστάσεις του. Ο Πανελλήνιος έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Εκεί για να έρθει κάποιο παιδί να αθληθεί πρέπει να δώσει κάποια χρήματα. Παλιές εγκαταστάσεις, πολλές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να μην έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο. Είναι αναγκασμένος να έχει μια αρκετά μεγάλη συνδρομή για τα παιδιά που έρχονται να κάνουν αθλητισμό, με αποτέλεσμα όσα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα χρήματα αυτά να κάνουν αθλητισμό. Τα άλλα τα παιδιά αποκλείονται. Λοιπόν, και θα ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη συνεισφορά της πολιτείας να μπορέσει να επιδοτήσει τις συνδρομές των παιδιών, ώστε να κατακλείσουμε τον Πανελλήνιο με παιδιά. Έρχονται παιδιά να κάνουν δοκιμαστικά και τους αρέσει, θέλουν να συνεχίσουν, αλλά όταν ακούνε την τιμή δεν έρχονται. Υπήρχαν εποχές που τα παιδιά ξεπερνούσαν τις 4.000 στο Πανελλήνιο. Αυτή τη στιγμή ζήτημα είναι 2.000 σε μια περιοχή που ασφιχτιάει η Κυψέλη, διαμέρισμα και στην Κυψέλη. Ελεύθερος χώρος ο Πανελλήνιος, το παιδί του Άρεως, θα πρέπει να γεμίσουν. Πιστεύω ότι η περιφέρεια και ο Δήμος πρέπει να σταθούν δίπλα στον Πανελλήνιο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Τόσο προπονητές, οι γονείς που μας φέρνουν τα παιδιά τους, η διοίκηση που προσπαθεί. Νομίζω ότι αν είχαμε μια στήριξη από την πολιτεία, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί ο Πανελλήνιος αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο της Αθήνας και είναι μια Κυψέλη αθλητισμού. Δίπλα στο Πανελλήνιο υπάρχει επίσης ένα πολύ σημαντικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας, είναι το πεδίο του Άρεως. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα και τελικά ένα μέρος σαν το πεδίο του Άρεως στην καρδιά της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του για την ελεύθερη πρόσβαση στη μαζική άθληση? Βέβαια μπορεί. Είναι ένας πνεύμονας μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να αξιοποιηθεί με διάφορες δραστηριότητες, τόσο για τους νέους αλλά όσο και με τους ηλικιωμένους, να γίνονται κάποια προγράμματα από το Δήμο, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημότες της Αθήνας. Σε αυτή την περιοχή, λοιπόν, πέρα από τις λαϊκές οικογένειες, υπάρχουν και πάρα πολλοί μετανάστες, πρόσφυγες που κατοικούν εκεί. Τα παιδιά των συγκεκριμένων οικογενειών
έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό. Έχουμε εμείς παιδιά στον Πανελλήνιο και αλλοδαπούς και πρόσφυγες, τα οποία προσπαθούμε να τα έχουμε κοντά μας. Κάποια παιδιά τους κάνουμε δωρεάν τη συνδρομή. Δεν μπορείς όμως να το κάνεις σε όλους. Θα θέλαμε να το κάνουμε σε όλους. Θα θέλαμε να μην πληρώνουν τη συνδρομή. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο αμήλικτα τα προβλήματα επιβίωσης του συλλόγου που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί με τη Λαϊκή Συσπήρωση? Έχουμε το ίδιο κοινό όραμα με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Να γνωρίσουν όλα τα παιδιά της Ελλάδος, αν είναι δυνατόν και του κόσμου, τον αθλητισμό. Που όπως ξαναείπα και πριν είναι μια πανανθρώπινη αξία η οποία γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο. Δίνει διέξοδο, δίνει υγεία, δίνει αγάπη, δίνει χαρά. Τουλάχιστον το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι ο βασικός κορμός Λαϊκής Συσπήρωσης, έχει σε αυτό το επίπεδο την αξία της ανθρώπινης ζωής και παλεύει σε κάθε επίπεδο ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορέσουμε όλοι να έχουμε όσο το δυνατόν μια καλύτερη ζωή, χωρίς να παρετούμαστε από τα δικαιώματα που έχουμε. Γιατί έχει συνέπεια σε λόγο και σε έργα και είναι η μόνη παράταξη που αγωνίζεται για τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Πραγματικά ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό και τον αθλητισμό για όλα τα παιδιά, για όλους. Είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά, είτε φιλετικά. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί και στον χώρο που είμαι βλέπω ότι δυσκολεύονται πολύ τα παιδιά μεταναστών, παιδιά χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Και με μια τέτοια αλλαγή πιστεύω ότι θα μπορέσουν να έρθουν πολλά περισσότερα παιδιά στον χώρο του αθλητισμού και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε.